Κυρία Πρόεδρε, η παράταξή μας ψήφισε, όπως θα θυμόσαστε, το τεχνικό πρόγραμμα. Δεν ξέρω αν είναι μεγάλη απέτηση. Μπορεί. Μπορεί να είναι κάτι τρελό αυτό που ζητάω. Θα έπρεπε να είχαμε οπωσδήποτε, δεν λέω μία εβδομάδα, δύο μερούλες, πιο γρήγορα, να μπορέσουμε να καταλάβουμε περί τίνος πρόκειται. Στην τοποθέτηση του κυρίου Γενικού υπάρχουν πολλά κενά. Και αν θέλετε σας τα λέω. Δεν νομίζω όμως ότι παίρνει συζήτηση αυτό το θέμα από μέναν τουλάχιστον. Εγώ, για να ψηφίσω ένα θέμα και για να μπορέσω να τοποθετηθώ, πρέπει να διαμορφώσω άποψη. Και επειδή δεν το έχω έμφυτο να είμαι φωτεινός παντογνώστης, πρέπει να το διαβάσω, πρέπει να το μάθω. Εγώ λοιπόν, σήμερα καλούμε να πάρω μια απόφαση για ένα θέμα το οποίο δεν το γνωρίζω. Και δεν το γνωρίζω όχι με υπετιότητα δικιά μου, ήθελα να κάτσω να το διαβάσω και να μορφωθώ. Αλλά με υπετιότητα τουλάχιστον της υπηρεσίας, η οποία δεν μου έδωσε αυτή τη δυνατότητα. Κύριοι συνάδελφοι, είπα προηγουμένως ότι έχω πολλά κενά. Φανταστείτε τώρα, εμείς είχαμε πει στο τεχνικό πρόγραμμα ότι κυρίως τις μελέτες τις οποίες εμείς έχουμε καταθέσει από το 12 είναι ελλείψεις. Είναι θέματα τα οποία πρέπει από του 12 τον ΑΤΟΕ και τον ΑΤΙΕ και τον ΑΤΕΟ να πάμε στο 15, όπου είναι σήμερα το τεχνικό πρόγραμμα. Και βάλαμε κάποια λεφτάκια εκεί μέσα, στάξει των 10.000 και των 15. Οι μελέτες υπάρχουν. Αλλά φανταστείτε τώρα, και απορώ πως το λένε μερικοί που είναι και μηχανικοί, ενώ εγώ που είμαι μηχανικός έχω κάνει τη μελέτη και την έχω παραδώσει στο Δήμο Αχαρνών, και ο Δήμος Αχαρνών την έχει πάει για ένταξη στην περιφέρεια από το 2012, σήμερα λοιπόν η περιφέρεια πώς θα κάνει? Θα πάει σε άλλον μηχανικό να αναθέσει αυτή τη δουλειά? Δεν λέω ότι δεν είναι κομψό που δεν είναι, αλλά το φανταζόσαστε αυτό? Και πώς θα κάνει η περιφέρεια απευθείας ανάθεση? Μα είναι στα όρια της απευθείας ανάθεσης αυτό? Και τι θα κάνει? Θα αντισπάσει τη μελέτη σε πολλές? Με ποιο τρόπο? Αυτά είναι κάποια κενά, τα οποία δυστυχώς δεν μπορώ να τα καταλάβω. Και κύριε Κασιγιάννη, γεωλογική μελέτη για πού λέτε? Για ποιο έργο? Μάλιστα. Λοιπόν, σας πληροφορώ λοιπόν ότι ο κύριος Αυτιάς, ο οποίος ήταν υπεύθυνος, αν θυμάμαι καλά, ως υδραυλικός, αυτός έχει στοιχεία. Και έχει στοιχεία πάρα πολύ καλά. Και μιλάμε τώρα για μια δεξαμενή αβαθή. Δεν είναι τα βάθη αυτά, είναι μικρά. Η γεωλογική μελέτη μπορεί να, δηλαδή δεν θα επηρεάσει πουθενά, γιατί μιλάμε για μια κλειστή δεξαμενή, έχει ασχοληθεί με στατικά και ξέρετε πολύ καλά, σε κλειστές δεξαμενές είναι ένα σκύβος, δεν επηρεάζεται τόσο πολύ από την γεωλογική μελέτη, που ξέρουμε όλη τη γεωλογική μελέτη τι έχουμε στο μενίδι. Λοιπόν, εγώ λοιπόν σας λέω το εξής. Ότι εν πάση περιπτώσει, και αφού ήταν έτσι, γιατί δεν μας τα στέλνατε? Στέλνατε. Την αναμόρφωση. Ορίστε. Πότε τα στείλανε? Όπως το προηγούμενο που μου δώσατε αυτό το χαρτί που αναφέρεται, το 2014. Το 13 δεν έχουν στείλει. Το 14, κύριε Κατσιγιάννη, αν θυμόσαστε καλά, γίνανε εκλογές τον 5ο μήνα. Από τον 5ο μήνα, διοίκηση δεν ήταν η διοίκηση αυτή.
θυμηθείτε λίγο. Ξέρετε, είναι καλό να κάνουμε πως δεν θυμόμαστε, αλλά είναι καλό να θυμόμαστε. Και εγώ θα σας το θυμίζω. Λοιπόν, μήπως είναι σαν και αυτό εδώ το χαρτί που μας δώσατε προηγουμένως για να μας δείξετε στάξεις τα μάτια, που λέει ότι αναφέρεται και λέει ότι να μας πει η πρωτοβάθμια διεύθυνση εκπαίδευσης για το πόσοι δάσκαλοι θα είναι, πόσες αίθουσες, τι μαθήματα θα κάνουνε, τέτοιου ήλους. Σας παρακαλώ. Λοιπόν, έπρεπε λοιπόν να φροντίσετε να μας φέρετε την αναμόρφωση του τεχνικού προγράμματος την ώρα που έπρεπε για να μπορέσουμε να το ψηφίσουμε. Εγώ δεν έχω ικανότητες, ενδεχομένως τόσο καλές σαν τις δικές σας, να το παίρνετε χαμπάρι απευθείας και να ψηφίζετε ό,τι σας λένε ή ό,τι καταλαβαίνετε. Λοιπόν, εγώ δεν το ψηφίζω. Ο κύριος Βρωτός Πυρέα. Είμαι πολύ σύντομος. Αυτό που παρατηρώ, γιατί πράγματι και εγώ δεν έχω κάποια εισήγηση στα χέρια μου για την τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος, αυτό που παρατηρώ βλέποντας εδώ την αναμόρφωση προϋπολογισμού, είναι ότι όπως ανέφερα και πριν, ότι 770.000 ευρώ τουλάχιστον χρηματοδότηση από ΕΣΠΑ διαγράφεται ουσιαστικά από το τεχνικό πρόγραμμα και πηγαίνει προφανώς σε άλλους κωδικούς εξόδων. Δεν με ενδιαφέρει ποιος ευθύνεται γι' αυτό, αλλά αυτό που αντιλαμβάνομαι είναι ότι ουσιαστικά ότι ο Δήμος μας 770.000 ευρώ τις διαγράφει, δεν υπάρχουν πια αυτή η χρηματοδότηση από ΕΣΠΑ και με τα λύπη μου βλέπω στην πίσω σελίδα εδώ ότι το αποθεματικό του Δήμου, τον πέμπτο κιόλας μήνα του τρέχοντος έτους είναι 60.000. Ένας Δήμος τόσο μεγάλος έκταση, με τόσα προβλήματα, χάνει 770.000 από ΕΣΠΑ και έχει ένα αποθεματικό τον πέμπτο μήνα του έτους 63.000 μόνο, για να διανύσει άλλους 8 μήνες. Είναι λυπηρό το γεγονός. Εμένα δεν με ικανοποιεί αυτό. Ευχαριστώ. Δεν έχω τίποτα άλλο. Κύριος Αναγνωστόπουλος. Α, συγγνώμη. Ο κύριος Καμπούλης. Θα είμαι σύντομος λόγω του προχωρημένου της ώρας. Μία ερώτηση, τοποθέτηση, παύλα ερώτηση. Μπορεί κάποιος έτσι τεχνοκρατικά να μας αιτιολογήσει με δύο λόγια και με σύνολο ποσών το γεγονός ότι χρήματα που εξοικονομούμε από την περιφέρεια στις μελέτες αυτές που είπε ο κύριος Πολυμενέας, τα μεταφέρουμε για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης και της βελτίωσης ποιότητας ζωής των δημοτών? Μπορεί κάποιος να μας το κάνει, δεν ξέρω, κύριε Αλέκα. Στην αναμόρφωση, μετά στο επόμενο θέμα. Αυτό μήπως... Στο επόμενο θέμα, στην αναμόρφωση. Εντάξει. Κύριε Αναγνωστόπουλε, να είστε σύντομος και μην επαναλαμβάνεστε. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο θέμα καταρχήν, το θέμα της μη ενημέρωσης είναι θέμα δυστυχώς που το θέτουμε για πολλωστή φορά σήμερα, για ακόμα ένα θέμα και μάλιστα όταν έχουμε να κάνουμε Δημοτικό Συμβούλιο δύο μήνες. Δύο μήνες έχουμε να κάνουμε Δημοτικό Συμβούλιο και παρόλα αυτά έχουμε έρθει την τελευταία μέρα και δεν έχουμε εισήγηση. Εγώ είμαι δηλαδή εδώ πέρα και δεν έχω μια εισήγηση για το τεχνικό πρόγραμμα. Παρατηρώ μια τεράστια βιασύνη να βγάλουμε αυτό το 1 εκατομμύριο από το τεχνικό πρόγραμμα τη στιγμή που βασιζόμαστε σε κάποιες υποσχετικές του τεχνικού προγράμματος της περιφέρειας. Δηλαδή η περιφέρεια δεν έχει καν προχωρήσει σε διαδικασίες. Εντάξει, έβαλε κάποιους κωδικούς με αντίστοιχα έργα. Δεν σημαίνει κάτι αυτό. Προχώρησε η περιφέρεια στην υλοποίηση τέτοιων διαδικασιών ώστε και εμείς να είμαστε σίγουροι ότι κάτι προχωράει? Δηλαδή, γιατί πού έγινε αυτή η βιασύνη να βγάλουμε αυτό το ποσό και μάλιστα να μην καλύψουμε κάτι άλλο που έχει να κάνει με το τεχνικό πρόγραμμα, από ό,τι καταλαβαίνω. Κύριε Πολυμενέα, απορώ τόσο είστε τόσο κουβαρντάς και δίνετε 1 εκατομμύριο. Δεν το έχετε ανάγκη? Α, θα το πάτε αλλού, σε άλλα τεχνικά έργα. Λοιπόν, για λόγους που έχουν να κάνουν με την μη ενημέρωση και με την απαξίωσή μας, πάλι θα το θέσω ως Δημοτική Σύμβουλη, δυστυχώς δεν μπορώ να ψηφίσω το τεχνικό πρόγραμμα, παρόλο που το είχα ψηφίσει και είχα πει και πολύ θετικά λόγια κατά την ψήφιση στην αρχική. Νομίζω το θυμάστε, κύριε Δημάρχη. Ευχαριστώ. Λοιπόν, για να σημειώσουμε ότι ο κύριος Λαζάρου, Ιωάννης, έχει αποχωρήσει. Τοποθέτηση, κύριε Βρετέ. Ορίστε.
Να αναφέρω, κυρία Πρόεδρε, ότι η παράταξή μας με έγγραφο της 15 Πέμπτου ζήτησε την εισήγηση και δεν την έλαβε. Αυτό δεν ευθύνεται προφανώς ο κύριος Πολυμενέας. Είναι κάποιο λάθος, αμέλεια της υπηρεσίας ενδεχομένως. Κάτι όμως που με προβληματίζει, σίγουρα θα το φέρει βαρέως η Δημοτική Αρχή και για το υπόλοιπο της θητείας της, και αυτή είναι η απένταξη των προγραμμάτων από το ΕΣΠΑ. Αυτό όμως που με προβληματίζει περισσότερο είναι ότι επιβεβαιώνομαι σε αυτό που είπα στην ανακοίνωση, ότι δεν φαίνεται κάποιος στόχος. Εγώ περίμενα, ας πούμε, για παράδειγμα, από αυτά που άκουσα, πριν τα ακούσω κιόλας για την ακρίβεια, να πάρουν κάποια χρήματα από κάποιους κωδικούς να μπουν σε κάποια άλλα έργα. Αυτά τα έργα να είναι και όλα σε αυτά που θέλουμε να προτάξουμε, αυτά που θέλουμε να προκρίνουμε σε σχέση με κάποια άλλα. Δεν το είδαμε. Ας ελπίσουμε ότι μεταγενέστερα θα δούμε τέτοιες κινήσεις. Ευχαριστώ. Λοιπόν, πέρα από την παράταξη του κυρίου Ντούρου, ποιοι άλλοι ψηφίζουν κατά? Ναι. Λοιπόν, οπότε το θέμα εγκρίνεται κατά πλειοψηφία με 5 ψήφους κατά του κυρίου Αναγνωστόπουλου, του κυρίου Ντούρου, του κυρίου Σπύρου Βρετού, του κυρίου Μιχάλη Βρετού και του κυρίου Κατάρα Αναστάσιου. Δεύτερο τακτικό θέμα, δεύτερη αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Αχαρνών οικονομικού έτους 2015. Το λόγο έχει η κυρία Λέκα. Η οικονομική υπηρεσία έλαβε υπόψη της, καταρχάς, το πρώτο θέμα που περάσαμε σήμερα ως τακτικό, την τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος, όπως επίσης και όλα τα αιτήματα που είχαμε από τις υπηρεσίες του Δήμου και τις ανάγκες που είχαν. Οπότε τροποποιήθηκε, αναμορφώθηκε ο προϋπολογισμός. Είναι η δεύτερη αναμόρφωση του 2015 και το αποθεματικό από 125.445,29 που ήταν στην πρώτη αναμόρφωση διαμορφώθηκε στο ποσό 63.029,12. Την αναμόρφωση πιστεύω ότι τη λάβατε όλοι το Σάββατο το μεσημέρι και επικοινώνησα και εγώ με τους αρχηγούς των παρατάξεων. Στην αναμόρφωση λοιπόν αυτή...